Πάμε. Από πού έχετε έρθει? Έχουμε έρθει από το Βόλο, 6 Φουσκωτά, 185 μίλια. Είμαστε εδώ η μισή από τη Δευτέρα, η μισή ήρθαν την Τετάρτη, για να τιμήσουμε την εκδήλωση. Το ταξίδι ήταν ευχάριστο? Καλό ήταν για όλους. Ο καιρός ήταν καλός και λογικά θα παραμείνει έτσι μέχρι 4 που δίνει. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στο νησί μας με το σκάφος? Στο νησί, ναι, είχαμε έρθει πέρσι στα Ψαρά το Νοέμβριο. Είχαμε κάνει ένα τρίμερο και στοιχείο πρώτη φορά. Οι πρώτες εντυπώσεις από το νησί, από τους ανθρώπους, από τη διοργάνωση? Πολύ ωραία. Κάναμε και το γύρο μεστά όλα αυτά, πάρα πολύ ωραία. Θα μείνετε? Ξένοι ευχαριστημένοι, είμαστε όλα καλά. Πόσο καιρό θα μείνετε? Τη Δευτέρα το πρωί θα φύγει η αποστολή και να γυρίσει για Βόλο κατευθείαν. Και εσύ με τα Φουσκωτά εδώ πέρα? Ναι, είναι φοβερό. Αποχείωνα. Πόσο καιρό ασχολείσαι με τα Φουσκωτά? Από όταν γεννήθηκα. Ωραία τα Φουσκωτά. Ναι. Δεν φοβάσαι με την ταχύτητα και τα κύματα? Όχι. Τι σ' αρέσει περισσότερο στα Φουσκωτά? Να κοιμάμαι μέσα και να πηγαίνω ταξίδια. Εγώ είμαι από Αθήνα. Είμαι δημοσιογράφος στο περιοδικό Θάλασσα. Έχουμε μία εμπειρία από διοργανώσεις, γιατί είχαμε οργανώσει το 2008 στη Σύρο την εκδήλωση. Πέρυσι βοηθήσαμε τα Χανιά στην Άξο. Είμαι φίλος με τα παιδιά, αγαπάω τα παιδιά από τη Χίο, γιατί η Χίος είναι ένα μοναδικό μέρος. Είναι ένα μέρος που λειτουργεί όμιλος πολύ ανθρώπινα, πολύ οικογενειακά. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, την πιο πολλή δουλειά, τουλάχιστον αυτή που φαίνεται, την προσφέρουν οι γυναίκες, τα παιδιά τους, τα κυβερνητάκια. Είναι πολύ συγκινητικό. Έρχονται τα παιδιά, τρέχουν σε κάθε σκάφος που μπαίνει μέσα για να το δέσουν. Αυτά τα παιδιά μπολιάζονται με την αγάπη για τη θάλασσα. Γιατί ίσως δεν έχουν καταλάβει τι θα γίνει σήμερα εδώ. Σήμερα μαζεύονται πάνω από 250 σκάφη από όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Χίος θα αποκτήσει πανελλαδικά διαφημιστές. Εάν περάσουν καλά, γι' αυτό χρειάζεται λίγο προσοχή από τους επαγγελματίες του νησού, να φύγουν ευχαριστημένοι αυτοί που θα έρθουν. Γιατί θα είναι η ζωντανή διαφήμιση. Οι εικόνες από την Χίο θα ταξιδέψουν πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Και μέσα από βίντεο και μέσα από φωτογραφίες. Η Χίος υπήρχε στο χάρτη ως προορισμός των Φουσκωτών σκαφών πριν από αυτή τη διοργάνωση? Μέχρι τώρα όχι. Ακόμη και εγώ που έχω ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, έχω έρθει μόνο δύο φορές. Μόνο δύο φορές. Τι είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για τα Φουσκωτά σκάφη στην Ελλάδα? Εξαρτάται από την περιοχή από όπου ξεκινάς. Για την Αθήνα οι δημοφιλείς προορισμοί είναι οι Κυκλάδες. Αλλά έγινε και η Χίος πλέον, μπήκε στη ρότα μας. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά έρχονται. Το σιγά σιγά μας εξυπηρετεί. Πόσα είναι τώρα μέχρι? Πρέπει να είναι καμιά εκατοστή αυτή τη στιγμή. Το ευχάριστο είναι ότι αυτό που επιδιώκαμε έχει γίνει. Δηλαδή όλοι βρίσκονται 3-4 μέρες στα χιώτικα λιμάνια. Εχθές κάπου 20 σκάφη ήταν στη Βοχαριά, επειδή υπάρχει παρέα δικών μας εκεί πέρα. Και θα μείνουν στον ομό μας και στα νησιά μας, οι νιούσες και ψαρά, και άλλες μέρες μετά την Κυριακή. Το θέλαμε πάρα πολύ αυτό. Εκτός από αυτό, μην ξεχάσω ότι έρχονται φίλοι τους με καράβια και με αεροπλάνα να τους συναντήσουν εδώ, και είμαστε συγκινημένοι, διότι μέχρι και με τρέιλερ από τα Χανιά το πρωί ήρθαν κάπου 10 σκάφη και τους βοηθήσαμε να τα βγάλουν από το κριτικό το Λισσός. Τους έκαναν πολύ μεγάλες εκτόσεις οι κριτικές γραμμές και το προτιμήσανε να μην έχουν πρόβλημα καιρού και τέτοια. Και οικονομία, και οικονομία. Αρχίζουν από σήμερα οι εκδηλώσεις, τις ξέρετε, σήμερα έχουμε τη Λαγκάδα, αύριο οι νούσες. Πάμε πολύ καλά, η γραμματεία δουλεύει, θα το είδατε, με τις γυναίκες μας βοηθούν πάρα πολύ. Όλα πάνε καλά. Έχουμε προβλέψει και για το πιο απίθανο πράγμα να μην συμβεί. Μας επιτρέψανε οι αρχές, λιμεναρχείο και λιμενικό ταμείο, για λίγες μέρες μπλόκια με τσαμαδούρια έτοιμα να τα πιάνουν και να μην μπλέκουν οι άγκυρές τους, να μην ρίξουν άγκυρες. Ξύλινα περίπτερα για μας και για τους χορηγούς μας, ηχητικά, μια μεγάλη γιορτή στοιχείο, την οποία έπρεπε να την κάνουμε, να τιμήσουμε το πιο ναυτικό νησί του κόσμου, τυχείο που το έχουμε ξεχάσει, και συμπληρώσαμε και το κενό της ναυτικής εβδομάδας, η οποία φέτος δεν έγινε για οικονομικούς λόγους. Για πες μας, Ιάκωβε, μαθαίνεις να κάνεις κόμπους εδώ πέρα, να δένεις τα σκάφη? Ναι. Πόσο καιρό ασχολείσαι με αυτό? Λίγα χρόνια. Μαθαίνεις? Αμέ. Εσύ το όνομά σου? Στέλλα. Για πες μας, Στέλλα, μαθαίνεις και εσύ? Ναι.
Μαθαίνω. Ταξιδεύεις με το φουσκωτό. Ναι. Πού έχεις πάει? Στην Πάρο, στην Τίνο, στην Κο. Ήταν κουραστικό το ταξίδι? Ναι, λίγο. Δεν φοβήθηκες με τα κύματα, με την ταχύτητα? Όχι. Είναι ωραία? Ναι. Τι σ' αρέσει περισσότερο μέσα στο φουσκωτό? Όταν έχει κύματα η βάρκα, που κάνουμε τα τέτοια. Την έχεις μάθει, είπαμε. Είναι κάτω, είναι εδώ η βάρκα. Πάμε εδώ. Εδώ, πάλι από την αρχή. Έλα, Παντελής, έλα, πάμε. Παίρνουμε στο χέρι, εδώ, εδώ. Πάρε εδώ το χέρι σου. Εδώ, εδώ, από εδώ, από εδώ, έλα, από εδώ. Κάνε, πάρ' το. Σιγά, αργές κινήσεις. Ωραίος. Και τραβάμε από εδώ. Αυτό, εδώ, έτσι. Για να γίνει αυτό. Ξανά τώρα, σιγά σιγά. Για να κάνεις μάθημα σε όλα τα παιδιά.